Είμαστε η Σύγχρονος Robotics και με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε το Robot3. Είναι ένα ενεργειακά αυτόνομο ρομποτικό δέντρο που στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης αηφόρου ανάπτυξης της Σύγχρου και κατ' επέκταση όλης της νησιωτικής Ελλάδας αλλά και άλλων δύσβατων και απομακρυσμένων περιοχών. Στόχος της αηφόρου ανάπτυξης είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσω της οικονομικής ανάπτυξης που έχει ως βάση την παραγωγή αγαθών, προστατεύοντας το περιβάλλον και ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες. Το Robot3 έχει σκοπό να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της νησιωτικότητας, να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε περιοχές δύσκολα καλλιεργήσιμες, να προστατεύσει τις μεγάλες εκτάσεις προστατευόμενου περιβαλλοντικού κάλους και να ενισχύσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι το σύγχρονος trail και ο περιπατικός τουρισμός εν γέννη. Το Robot3 έχει τη μορφή δέντρου. Είναι κατασκευασμένο από ξύλα, φλούδες από φίδες και τα φύλλα του είναι χτυπημένα σε τρισδιάστατο χτυπωτή. Είναι φωτιασμένο με έναν υπολογιστή LEGO EV3 Milestone και ένα Raspberry Pi 3. Είναι σταθμό συλλογή και αποθήκευση τη ηλιακή ενέργεια και είναι εύκολα προσαρμόσιμο στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να επηρεάζει την ποικιλότητα και την αρμονία του γεωγραφικού αναγλύφου. Με αυτόν τον τρόπο, το δέντρο μας είναι ενεργειακά αυτόνομο και μπορεί να λειτουργήσει εκτός δικτύου προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Ειδικοί αισθητήρες ανοιχνεύουν τη θέση του ήλιου και παρέχουν τη δυνατότητα κίνησης των κλαδιών του δέντρου στη θέση με τη μέγιστη προσπλήκτωση από την ευολία. Με αυτόν τον τρόπο και με δεδομένη συνεχή βιοφάνεια στη χώρα μας και στα νησιά μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τη μέγιστη δυνατή ενέργεια για την απρόσκοπη λειτουργία των δύο υπολογιστών του δέντρου μας. Πάνω στο Robot3 βρίσκεται κάμερα με δυνατότητα νυχτερινής όρασης για την αποστολή εικόνας τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Στην περίπτωση που το ρομπότ είναι τοποθετημένο σε κάποια περιοχή Natura ή άλλη προστατευόμενη περιοχή, ερευνητές και επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη περιοχή εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο από την οθόνη του υπολογιστή τους. Σε περίπτωση φωτιάς, η επέμβαση πυροσβεστικής θα γίνει άμεσα και με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε την καταστροφή της χλωρίδας και της φανίδας της συγκεκριμένης περιοχής. Το Robot3 διαθέτει επίσης ένα πολύ καινοτόμο πρότυπο σύστημα συλλογής της νυχτερινής υγρασίας, που προτείνεται από την ομάδα μας ως λύση στο πρόβλημα της ανυδρίας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, για να ενισχύσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες των δημοτικών και τουριστικών αρχών στα πλαίσια του περιπατητικού τουρισμού. Το Robot3 διαθέτει ένα σύστημα για αποστολή σήματος έκτακτης ανάγκης. Ο κορμός του Robot3 είναι κατασκευασμένος από ξύλα και έχει εσωτερικά ράφια για την εύκολη εγκατάσταση των υπολογιστών, των καλωδιώσεων και των μπαταριών. Τα κλαδιά του είναι εύκολα επεξεργάσιμοι ηλεκτρολογικοί σωλήνες για να περνούν εσωτερικά οι καλωδιώσεις των φωτοβολταϊκών κυψελών. Τα φύλλα του και τα γρανάζια κίνησης είναι σχεδιασμένα στο πρόγραμμα SketchUp και εκτυπωμένα σε 3D εκτυπωτή με υλικό PLA κατάλληλου χρώματος. Το δέντρο είναι κατασκευασμένο σε κλίμακα 1:2. Ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα επικάλυψης των κλαδιών, άρα και πιθανή μείωση της λεγόμενης ενέργειας. Σε ένα μεγαλύτερο κορμό θα υπάρχει δυνατότητα αραιότερης τοποθέτησης των κλαδιών. Στα φύλλα του δέντρου βρίσκονται κολλημένες 10 φωτοβολταϊκές κυψέλες των 6 V και των 0,3 Αμπέρ και 16 φωτοβολταϊκές κυψέλες των 6 V και των 0,17 Αμπέρ. Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες είναι συνδεδεμένες με δύο διαφορετικές διατάξεις, έτσι ώστε να παράγουν ενέργεια 6 V, 2,5 Αμπέρ και 12 V, 2,5 Αμπέρ. Για την απρόσκοπτη και αυτόνομη λειτουργία των υπολογιστών Raspberry Pi 3 και LEGO EV3 αντίστοιχα. Για το Raspberry, οι φωτοβολταϊκές κυψέλες είναι ενωμένες παράλληλα, ενώ για το EV3 που χρειάζεται 12 V, οι 16 κυψέλες έχουν ενωθεί σε σειρά ανά 2 και μετά τα 8 ζευγάρια παράλληλα. Στη βάση του Robot3 βρίσκονται δύο μπαταρίες, 6 V και 12 V, όπου αποθηκεύεται ηλιακή ενέργεια. Και στις δύο διατάξεις έχουν τοποθετηθεί διακόπτες απομόνωσης των κυκλωμάτων, 2 για τη μείωση της τάσης, αμπερόμετρα και βολτόμετρα για τον έλεγχο της ενέργειας. Το EV3 τρέχει ταυτόχρονα δύο προγράμματα γραμμένα στο περιβάλλον LEGO Mindstorm EV3 Home Edition. Το πρώτο είναι ένας ηλιακός ανιχνευτής, ο οποίος ανιχνεύει τη θέση του ήλιου στο φάσμα των 180 μοιρών από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και ρυθμίζει την περιστροφή των φύλων του δέντρου στη θέση με τη μέγιστη απόδοση. Στην αρχή τα γραδιά του δέντρου βρίσκονται σε οριζόντια θέση,
Όταν ο ίδιος ανατείλει, θα τον ανιχνεύσει ο πρώτος αισθητήρας τύπου Color Sensor και θα γυρίσουν τα τρία σερβαμοτέρ που στηρίζουν τα κλαδιά του δέντρου κατά 45 μοίρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν ο ήλιος θα είναι σχεδόν κάθετος, ο δεύτερος αισθητήρας τύπου Color Sensor θα ανιχνεύσει τη μεγαλύτερη φωτεινότητα και θα περιστρέψει τα σερβαμοτέρ στην οριζόντια θέση κατά πλήν 45 μοίρες. Όταν ο ήλιος πλέον θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Δύση, ο τρίτος αισθητήρας τύπου Color Sensor θα λαμβάνει πλέον τη μεγαλύτερη τιμή, οπότε και θα περιστρέψει τα σερβαμοτέρ κι άλλες πλήν 45 μοίρες. Μετά τη Δύση του ηλίου, και καθώς οι τιμές του αισθητήρες θα έχουν πέσει κάτω από ένα 100% όριο, τα μοντέρ θα περιστραφούν ώστε να επανέλθουν στην αρχική τους θέση. Ο αλγόριθμος ανοιχνεύει την περίπτωση συννεφιάς, οπότε τα φύλλα γυρίζουν στην κατάλληλη θέση οποιαδήποτε στιγμή και αν χρειαστεί. Το Raspberry Pi 3 λειτουργεί με το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα Raspberry, το οποίο εγκαταστάθηκε σε SD card 16 GB. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος, περίγωρος και φθηνός υπολογιστής που χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση του για την αποφυγή του αρχικυκλωμάτου. Αρχικά, θέτουμε σε κίνηση το Raspberry με ρεύμα από την 6V μπαταρία, χρησιμοποιώντας κατάλληλες συσκευές εισόδου και εξόδου. Πάνω στο Raspberry βρίσκεται εγκαταστημένη κάμερα τύπου RIP με δυνατότητα μικρινής όρασης για τη διακριτική παρατήρηση οποιασδήποτε περιοχής εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο. Με κατάλληλη διαδικασία port forwarding, το router του δικτύου που βρίσκεται εγκαταστημένο το ρομποτρί, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την εικόνα που μεταδίδει εξ αποστάσεως με χρήση κυρίως των προγραμμάτων VLC και VNC αντίστοιχα. Αποσυνδέουμε τις περιφερειακές συσκευές και το Raspberry συνεχίζει την απρόσκοπη λειτουργία του και τη μετάδοση εικόνας. Η δεύτερη λειτουργία του Robot3 περιλαμβάνει την αποστολή σήματος βοήθειας έκτακτης ανάγκης όταν το Robot3 βρεθεί εγκατεστημένο σε κάποιο μονοπάτι. Για το σκοπό αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει ένα εξωτερικό breadboard στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένο ένα κουμπί και το οποίο δέχεται σήματα ελέγχου από τις θύρες GPIO του Raspberry. Ένα πρόγραμμα σε Python εκτελείται συνεχώς και όταν δοθεί ως είσοδος το σήμα από το πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείται η διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος από και προς συγκεκριμένους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail, ενημερώνοντας για την ανάγκη βοήθειας στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένο το δέντρο. Αυτή η λειτουργία, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποστολή εικόνας από το συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να βοηθήσει όποιον χρήζει βοήθειας σε ένα απομακρυσμένο σημείο. Στην πόρτα του Robot3 βρίσκεται τοποθετημένο ένα πολυκαρβωνικό φύλλο για τη συλλογή της νυχτερινής υγρασίας. Το τέταρτο σερβομοτέρ, που ελέγχεται από το EV3, τρέχει παράλληλα με το πρόγραμμα ανίχνευσης του ήλιου και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ενεργοποιείται ώστε να αναταράσει το πολυκαρβωνικό φύλλο βοηθώντας τις σταγόνες της υγρασίας να ρέουν προς τα κάτω σε μια εξωτερική συσκευή συλλογής. Το σύστημα αυτό είναι εμπνευσμένο από το καινοτόμο σύστημα Warka Water που βρίσκεται εγκατεστημένο στην Αιθιοπία από την UNESCO για τη συλλογή υγρασίας μόνο με τη βαρύτητα. Εμείς επεκτείναμε το σύστημα αυτό εκμεταλλευόμενοι την ενεργειακή αυτονομία του Robot3 και πιστεύουμε ότι σε μεγαλύτερη κλίμακα η τεχνική μας θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των άνυδρων περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες για μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Robot3. Είμαστε σύγχρονοι ρομπότες και αυτό.